Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Υπουργό Εργασίας τον προπολογισμό του Υπουργείου της, ένα κατεξοχήν κοινωνικό Υπουργείο. Ένα Υπουργείο το οποίο ασχολείται με τις συντάξεις, με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τα θέματα βίας και κοινωνικής ευημερίας. Υπάρχουν προβλήματα, αρκετά προβλήματα μπορούμε να πούμε, πλην όμως φαίνεται ότι υπάρχει θέληση για να σμικριθούν όλα αυτά που γίνονται. Το θέμα των συντάξεων είναι ένα μεγάλο θέμα και των ανισότητων που υπάρχουν στις συντάξεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε σε βάθος μαζί με την Υπουργό σε κατηδία συνάντηση της συνεργασίας τη Δευτέρα στο Υπουργείο της και εκεί θα αναπτύξουμε και το δικό μας όραμα όσο αφορά τις συντάξεις. Πιστεύουμε ότι το θέμα των συντάξεων θα πρέπει να γίνει πιο βατό για όλους τους πολίτες. Όσον αφορά τα θέματα της αδήλωτης εργασίας και της επιθεώρησης εργασίας που πολύ πρόσφατα ψηφίσαμε στη Βουλή, φαίνεται ότι ήδη έχουν θετικά αποτελέσματα, μειώνοντας την αδήλωτη εργασία από 26% στο 12% σήμερα. Το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και με τις άλλες νομοθεσίες, οι οποίες έχουμε ήδη ψηφίσει στην Ολομέλεια της Βουλής. Τέλος, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά το εστία, ενημερωθήκαμε για την τροπή των θεμάτων που αφορούν το σχέδιο εστία, καθώς επίσης και για τα προγράμματα που τρέχουν σήμερα με βάση και την πανδημία, αλλά και τα προγράμματα που προτίθεται το Υπουργείο να εφαρμόσει, αν και εφόσον αυτή η πανδημία συνεχιστεί και μέσα στο 2021. Κλείνοντας, θα θέλαμε να συγχαρούμε την Υπουργό αλλά και το προσωπικό του Υπουργείου για τις προσπάθειες που καταβάλουν, προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση, λάθη γίνονται, όμως υπάρχουν αυτιά που ακούν και διορθώνουν αυτά που γίνονται λαθασμένα, ούτως ώστε να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας το αποτέλεσμα τους. Ευχαριστώ.